Συντρίμια από ντρόν που καταρρίφθηκε κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης έπεσαν στην αυλή του Ουκρανικού Κοινοβουλίου στο Κίεβο. Σύμφωνα με όσα καταγγέλνουν οι Ουκρανικές αρχές, με δημοσιογράφους να αναφέρουν δυνατές εκρήξεις στο κέντρο της πόλης στα ξημερώματα. Παράλληλα, σύμφωνα πάντα με τις Ουκρανικές αρχές, οι δυνάμεις της Μόσχας εξαπέλυσαν μπαράζ επιθέσεων σε Παύλογκραντ και Κωνσταντινίβκα την ώρα που το Υπουργείο Άμυνας Ρωσίας ανακοίνωσε την κατάληψη χωριού στον Ντονέτσκ. Σύνθημα νίκης έδωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν στο πλαίσιο των εορτασμών της ημέρας της πόλης της Μόσχας. Сегодня вместе с жителями всех российских регионов тысячи москвичей сражаются на передовой специальной военной операции. Столица поддерживает Донецк, Луганск, наши приграничные регионы. Ταυτόχρονα με τις ρωσικές επιθέσεις, οι Ουκρανικές δυνάμεις στόχευσαν αποθήκη πυρομαχικών στο Βορονές. Από την επίθεση ξέσπασε φωτιά, ενώ ακούστηκαν πολλές εκρήξεις. Όλα αυτά την ώρα που ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιμένει από το οικονομικό φόρουμ του Τσερνόμπιο να ζητάει άδεια για χρήση δυτικών όπλων για χτυπήματα βαθιά στη Ρωσία. When we speak that, for example, Italia or somebody else does measure, afraid that we will attack Kremlin. It's a pity we can't. What we want, how to use this long distance weapon, just on military airfields. Στο περιθώριο του οικονομικού φόρουμ, ο Ουκρανός πρόεδρος συνάντησε τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σόλτς, ο οποίος μαζί με τον Εμμανουέλ Μακρόν εξέφρασαν για άλλη μια φορά τη στήριξή τους στην Ουκρανία για όσο χρειαστεί. Οι κύριοι Μακρόν και Σόλτς εξέφρασαν από κοινού την πλήρη στήριξή τους στον Ουκρανικό λαό και υπενθύμησαν ότι είναι αποφασισμένοι να στηρίξουν την Ουκρανία για όσο χρειαστεί, ώστε να αποτύχει ο επιθετικός πόλεμος που διεξάγει η Ρωσία. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, το Ιράν παρέδωσε τελικά βαλιστικούς πυράβλους στη Ρωσία παρά τις προειδοποιήσεις της Δύσης στην Τεχεράνη, με το Κίεβο να διαμαρτύρεται, κάνοντας λόγο για απειλή σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή.